Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 22 Ιουνίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Αυλαία για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά λύκεια της χώρας με ιστορία, φυσική και οικονομία. Καύσωνας διαρκείας από την Αφρική. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αντισυνταγματικό το ελάχιστο ανάστημα 1,70 στις σχολές αστυνομία σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρχισαν από τις 14 Ιουνίου και ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια της χώρας. Οι υποψήφοι ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους με τα τελευταία μαθήματα που ήταν η ιστορία, η φυσική και η οικονομία. Σκυτάλη παίρνουν από αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι συνεχίζουν την προσπάθεια με τα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Με ιστορία, οικονομία και φυσική έπεσε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά λύκεια της χώρας, προσφέροντας ανακούφιση όχι μόνο στους ίδιους τους υποψήφιους, αλλά και τις οικογένειές τους. Οι νέοι το πρωί της Τρίτης προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα με αγωνία και προσμονή για το επόμενο βήμα στη ζωή τους. Νιώθω πολύ ωραία, γιατί τώρα πιστεύω θα περάσουμε με την παρέα μου και βασικά όλα τα παιδιά θα περάσουν ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Και ευελπίσω το καλύτερο για όλους. Καλά αποτελέσματα και όλα να περάσουμε εκεί που θέλουμε. Πού θες εσύ να περάσεις? Εμποροπλοιάρχων. Γιατί? Αυτό μου αρέσει. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Απλά αυτό μου αρέσει και αυτό θέλω να περάσω. Να ταξιδεύω. Και πιστεύεις ότι με την απόδοσή σου στα μαθήματα θα είσαι κοντά στο στόχο? Πιστεύω, ναι. Πώς θα χαρακτηρίζει όλη αυτή την εμπειρία των πανελλαδικών? Πιο δύσκολη από ό,τι σου περιέγραφαν? Πιο εύκολη? Όχι. Το ίδιο δηλαδή, μου την περιέγραφαν δύσκολη. Στην αρχή ήταν δύσκολα τα δύο πρώτα μαθήματα. Τα άλλα δύο δεν ήταν τόσο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια ευχάριστη εμπειρία όλο αυτό. Και τελείωσε. Γράφουμε ιστορία σήμερα εμείς θεωρητική. Εντάξει. Πώς ήταν? Γενικά δεν ήταν δύσκολα, εύκολα ήταν τα θέματα. Σε έναν-δύο ορισμούς λίγο δυσκολεύτηκα στην αρχή, αλλά γενικότερα εντάξει, δεν πιστεύω, όλα βατά. Γράψανε όλοι, πιστεύω. Πού θες να περάσεις εσύ? Τους βαθμούς εγώ θέλω να δω πρώτα, ναι. Και μετά θα πράξω αναλόγως. Πώς ήταν η εμπειρία σου αυτή? Νιώθεις ανακούφιση τώρα που τελείωσε αυτό? Εντάξει, νιώθουμε μια ανακούφιση. Όλη τη χρονιά μας είχαν στην πρέζα, μέσα στην πίεση ήμασταν. Αλλά τώρα εντάξει, ξεδώσαμε. Πιστεύω όλοι έχουν κλείσει από ό,τι μαθαίνετε και εσείς διακοπές κτλ. Πιστεύω όλοι θα ξεφαντώσουμε. Και γενικά έφυγε το άγχος. Για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, με πρώτο τα αγγλικά στις 29 Ιουνίου. Η εξέταση και των ειδικών μαθημάτων ολοκληρώνεται στις 9 Ιουλίου. Αμέσως μετά αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εγώ έγραφα οικονομία. Εντάξει, τα έγραψα καλά. Νομίζω. Ήταν δύσκολα τα θέματα, αλλά εντάξει, καλά πέρασαμε. Πού θέλεις να περάσεις? Εγώ θέλω να περάσω η Κομωτινή, η Θεσσαλονίκη Οικονομικών Επιστήμων. Γιατί αυτή η επιλογή, τι σου κάνει, σου αρέσει? Δεν ξέρω, μου αρέσει, ναι. Mm-hmm. Μου αρέσει, δεν ξέρω. Mm-hmm. Από τη μικρή είμαι έτσι, να περάσω εκεί. Και τα μαθηματικά, έτσι. Ναι, και τα μαθηματικά, ναι. Πώς ήταν η εμπειρία σου, τελευταίο μάθημα σήμερα? Ναι, τελευταία, τα τελειώσαμε όλα. Μας περιμένει μια καλή καλοκαίρι, νομίζω. Τα περάσαμε όλα, είμαστε μια χαρά, νομίζω. Νιώθω ευτυχισμένη που τελείωσα τώρα. Εντάξει είμαι. Πώς ήταν η προετοιμασία σου, δυσκολεύτηκες? Ναι, πολύ δυσκολεύτηκα, πολύ. Διάβασα τα όλα. Ήταν δύσκολη. Το ότι ήταν κλειστά τα σχολεία? Και αυτό ήταν, ναι. Να ήταν κλειστό, να είμαστε με τις μάσκες. Ήταν όλα δύσκολα, πολύ δύσκολα. Εντάξει, τα θέματα ήταν βατά. Εντάξει, με ζόρισαν λίγο, έκανε και κάτι χαζαλαθάκια. Αλλά γενικά εντάξει, πολύ καλά πιστεύω. Τώρα τελείωσαν, ήταν το τελευταίο μάθημα. Σίγουρα φεύγει όλο το άγχος από πάνω μας. Νιώθουμε ανακούφιση. Βέβαια θα νιώσουμε πιο ανακούφιση αν περάσουμε κιόλας και το δούμε μπροστά μας. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, έτσι. Υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, προγραμματισμός υπολογιστών, αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και άλλα, ανάλογα με τις ειδικότητές τους. Να σημειωθεί πως για πρώτη φορά φέτος δίνεται στους υποψήφιους η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοιτησή τους σε δημόσιο ΙΕΚ.
Μάλιστα, στο παράλληλο μηχανογραφικό συμπεριλαμβάνονται 52 επιλεγμένες σύγχρονες ειδικότητες υψηλής ζήτησης από την αγορά εργασίας, καθώς και από τους υποψήφιους καταρτιζόμενους. Σημειώνεται ότι οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών που υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Αυλαία σήμερα, λοιπόν, για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά λύκεια. Θα συζητήσουμε τα σημερινά θέματα και τα μαθήματα με τον Διευθυντή του Φροντιστηρίου Διακρότημα, τον κύριο Κώστα Μπακαλάκη. Κύριε Μπακαλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κουμαντζίδου. Τέλος η εμπειρία, λοιπόν, αυτή η εμπειρία για τους τελειόφοιτους μαθητές σήμερα. Έτσι είναι, αυλαία, όπως είπατε σήμερα, για τα γενικά λύκεια τουλάχιστον, με τα μαθήματα της ιστορίας, της οικονομίας, αλλά και της φυσικής. Mm-hmm. Λέγατε τις προηγούμενες μέρες ότι θα βάλουν κάποια θέματα ενδεχομένως δύσκολα σε κάποιο μάθημα και όντως κάτι φαίνεται... Περιμέναμε να δούμε μία δυσκολία, εκτός από κάποια συγκεκριμένα θέματα, ως συνήθως τα δέλτα θέματα, τα οποία υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Δεν είχαμε δει κάποιο μάθημα που να δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους υποψηφίους, που να χαρακτηριστεί και από εσάς, βέβαια. Εντάξει, γιατί κάποιος μπορεί που δεν ήταν καλά διαβασμένος να δυσκολεύτηκε και σε άλλα μαθήματα. Αλλά νομίζω η δική σας η κρίση είναι αυτό το οποίο θα μας πει, αν τελικά υπήρχε δυσκολία τελικά φέτος. Ας τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Mm-hmm. Ξεκινώντας από την ιστορία, τα θέματα της ιστορίας ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας φέτος. Στις γενικές γραμμές ήταν πιο δύσκολα από ό,τι πέρσι. Ωστόσο, κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης με μία έμφαση περισσότερο στο πρώτο κεφάλαιο. Η ανάλυση των πηγών απαιτούσε κριτική και αφαιρετική ικανότητα από τους μαθητές. Ιδιαίτερα στο ζήτημα ΔΕΛΤΑ 1 που υπήρχε, θα έπρεπε να δοθεί μια συνδυαστική απάντηση από το κεφάλαιο Α αλλά και από το κεφάλαιο Β. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσε η εκφώνηση από το Β1. Ωστόσο, γενικότερα τα θέματα της ιστορίας δεν μπορούμε να τα κρίνουμε ως δύσκολα. Συνεχίστηκε δηλαδή αυτό που είδαμε και τις προηγούμενες μέρες τουλάχιστον για την ιστορία. Ας περάσουμε τώρα στην οικονομία, στις αρχές δηλαδή οικονομικής θεωρίας. Γενικά στο σύνολό τους τα θέματα εξέταζαν όλη την ύλη. Υπήρχε σωστή κατανομή και κλιμακούμενη δυσκολία. Σε σχέση με πέρσι ήταν πιο απαιτητικά, αλλά χαρακτηρίζονται εύκολα, μιας και ιδιαίτερα εύκολα χαρακτηρίστηκαν και τα περσινά θέματα στην οικονομία και γενικότερα ήταν στο πνεύμα των εξετάσεων τα θέματα σήμερα. Γεγονός της κλιμακούμενης αυτής δυσκολίας είναι ότι θα δώσει στους καλύτερα προετοιμασμένους μαθητές τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εύκολα οι μαθητές θα φτάσουν στο 15 στην οικονομία. Μπορούμε να δούμε λίγο αναλυτικότερα τα θέματα της οικονομίας. Στο Α1 είχαμε ερωτήσεις σωστού λάθους, οι οποίες όμως είχαν εξεταστεί και στο παρελθόν. Τα ερωτήματα Α2 και Α3 ήταν πολλαπλής επιλογής. Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολα ούτως ή άλλως. Πάμε στο θέμα Β. Το θέμα Β εξετάζει τη θεωρία. Προερχόταν από τη νέα ύλη που έχει μπει. Και όσοι είχαν διαβάσει δεν θα αντιμετώπιζαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Στο θέμα Γ της οικονομίας ήταν μία άσκηση η οποία προερχόταν και αυτή από τη νέα ύλη και το κεφάλαιο 7. Ήταν αναμενόμενο το θέμα. Οι 10 μονάδες μπορούσαν εύκολα να απαντηθούν από τους μαθητές. Υπήρχαν 10 μονάδες που ήταν πιο απαιτητικές και άλλες 5 μονάδες που είχαν ένα υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Και τέλος με την οικονομία στο ΔΕΛΤΑ θέμα, για πρώτη φορά δεν ήταν συνδυαστικό. Και για δεύτερη φορά δεν συνδέεται με το κεφάλαιο 5, που κάτι που ακολουθούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια των εξετάσεων. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι είχε μια καλή δομή και δυνατότητα στους μαθητές να πάρουν εύκολα τις 15 πρώτες μονάδες, ενώ ιδιαίτερα απαιτητικές ήταν οι επόμενες 10 μονάδες, όπου θα ξεχωρίσουν αυτοί που ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με την οικονομία και τέλος με τη φυσική. Εδώ να πούμε ότι τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, σαφή διατυπωμένα, κάλυπταν
σχεδόν το σύνολο της εξέτασης θέας. Υπήρχε ένα θεματάκι το ότι για την επίλυσή τους οι μαθητές χρειάστηκαν οριακά το τρίωρο. Δηλαδή δεν τους έφτασε τους περισσότερους ο χρόνος και όσοι ήταν καλά προετοιμασμένοι χρειάστηκαν και τις 3 ώρες της εξέτασης. Δηλαδή θα έπρεπε οι μαθητές να είχαν καθαρό μυαλό και να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην επίλυση. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ότι χρειαζόταν να ανακτήσουν γνώσεις από την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά τα θέματα της φυσικής. Πρώτο θέμα, 4 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σωστού λάθους, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και μία πολλαπλής επιλογής, που αν κάποιος ήταν προσεκτικός δεν θα αντιμετώπιζε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Το θέμα Β δεν είχε κάποιες εκπλήξεις, αλλά είχε ασκήσεις που ήθελαν ιδιαίτερη προσοχή και ήταν για καλά διαβασμένους μαθητές. Συγκεκριμένα το Β1 είχε μια άσκηση ισορροπίας που ήθελε ιδιαίτερη προσοχή, αν και ήταν θέματα που οι μαθητές έχουν αντιμετωπίσει και στο σχολείο αλλά και στα φροντιστήριά τους. Το Β2 ήταν μια άσκηση ρευστού με υδροστατική και υδροδυναμική, η οποία είχε αρκετές πράξεις και αυτή απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή. Mm-hmm. Το Β3 ήταν μια άσκηση η οποία είχε 2 κρούσεις, μια ελαστική και μια πλαστική. Είχε και αυτή ένα αυξημένο βαθμό δυσκολίας, μιας και αντιμετώπιζε το δυσκολότερο κομμάτι των κρούσεων του κεφαλαίου αυτού. Mm-hmm. Στο θέμα Γ είχαμε ένα θέμα ηλεκτρομαγνητισμού, όμως αντιμετώπιζε, είχε ερωτήσεις από όλο το κεφάλαιο σχεδόν, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, απαιτητικό σε κάποιες ερωτήσεις και δυσκόλεψε σε κάποια σημεία τους μαθητές. Ναι. Τέλος λοιπόν, στο τέταρτο θέμα ήταν είχε μια άσκηση η οποία είχε στερεώσει ισορροπία, είχε κινήσεις από την πρώτη λυκείου, αλλά και μια ταλάντωση με αρκετά ζητούμενα. Ήταν πολύ απαιτητικό σε χρόνο, είχε αρκετά πράγματα να γράψει ένας μαθητής εκεί και ήταν αρκετά τα σημεία που δυσκόλεψαν. Μπορώ εν τέλει να πω ότι χωρίς να υπάρχει κάτι ιδιαίτερα δύσκολο ή πρωτότυπο σε κάποιο θέμα, κατάφεραν τα θέματα της φυσικής να δυσκολέψουν όσους δεν είχαν ευθεία σκέψη, δηλαδή όσοι δεν έβλεπαν με την πρώτη ματιά τι πρέπει να κάνουν και επίσης δυσκόλεψαν και όποιους δεν είχαν ευχέρεια με τις πράξεις. Άρα, όσοι δεν μπορούσαν να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή, γιατί δεν υπήρχε επιπλέον χρόνος με βάση όλα τα θέματα τα οποία μπήκαν, ώστε να ξαναδουλέψουν ένα θέμα για να το λύσουν ίσως με κάποιον άλλο τρόπο ή πιο σωστά από ό,τι νομίζουν οι ίδιοι. Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι οι πανελλαδικές, πέρα από τις γνώσεις, είναι και η διαχείριση του χρόνου, είναι η διαχείριση του άγχους και πολλά άλλα πράγματα που συνοδεύουν το γραπτό ενός μαθητή. Έτσι. Και αν σκεφτούμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια, τουλάχιστον κύριε Μπακαλάκη, δεν γράφουν και εξετάσεις τα παιδιά στο σχολείο, νομίζω ότι βγαίνουν ακόμη και από αυτό το κλίμα και έρχονται αντιμέτωποι ξαφνικά και με το άγχος των εξετάσεων για ακόμα μία φορά. Πέρασαν τα παιδιά δύσκολες καταστάσεις σε αυτήν την περίοδο που μας πέρασε. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από Σεπτέμβριο, μιας και το καλοκαίρι ούτως ή άλλως η λειτουργία της εκπαίδευσης, τουλάχιστον όσον αφορά τα φροντιστήρια, θα λειτουργήσουν κανονικά. Θα είναι ανοιχτά τα φροντιστήρια για όλους τους μαθητές και ήδη βλέπουμε και αρκετούς μαθητές να έρχονται για να καλύψουν κενά προηγούμενων. Έτσι, γιατί το είδαμε και φέτος αυτό και στις συζητήσεις που κάνουμε, τουλάχιστον μαζί στις αναλύσεις των θεμάτων, ότι σε πολλά μαθήματα υπήρξαν ερωτήματα τα οποία κάλυπταν ύλη προηγουμένων ετών. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε θα πρέπει ένας μαθητής να προετοιμάζεται και στις προηγούμενες τάξεις, να έχει κτήμα του τις γνώσεις και να μην αποσκοπεί μόνο στον τελευταίο χρόνο να βάλει τα δυνατά του. Χρειάζεται δουλειά και τρόπο μελέτης, ο οποίος σίγουρα επιτυγχάνεται από τα προηγούμενα χρόνια. Ένα σχόλιο σας και από τις συζητήσεις που έχετε με τους συναδέλφους σας στο διακρότημα, πώς θα χαρακτηρίζατε τις φετινές πανελλαδικές, πέρα από την ιδιαιτερότητα που είχαν με την πανδημία, για τα θέματα και τον βαθμό δυσκολίας? Νομίζω ότι φέτος ήταν καλά τα θέματα. Δεν είχαμε ασάφειες, δεν είχαμε διευκρινήσεις. Ο βαθμός δυσκολίας σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά καλός. Τα παιδιά είχαν κάνει την προετοιμασία τους σωστά, οπότε είχαν προετοιμαστεί στα θέματα γενικά στο σύνολό τους. Να σας πω την αλήθεια,
βλέπουμε χαμόγελα σε πολλούς μαθητές. Στις επικοινωνίες μας οι μαθητές είναι ευχαριστημένοι. Βέβαια, μένουν 10-15 μέρες, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τους βαθμούς τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε να είναι η τελευταία δοκιμασία τους. Από εδώ και πέρα να αρχίζουν τα καλύτερα. Κύριε Πακαλάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμβολή και την βοήθειά σας, τουλάχιστον στη δουλειά μας, να ενημερώσουμε όσο μπορούμε τον κόσμο. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια φυσικά και με τα μαθήματα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Εντυπωσιακή, κυρίες και κύριοι, χαρακτηρίζεται η συμμετοχή πολιτών από την συνοικία της Άβαντος στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλληλεγγύη και Ανάπτυξη Δαγλία ΣΑΡ. Όπως έκανε γνωστό, πολλοί κάτοικοι της συνοικίας εμβολιάστηκαν και άλλοι προγραμμάτισαν το ραντεβού τους για να εμβολιαστούν το επόμενο διάστημα. Μπορεί ακόμα και σήμερα να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι αμφισβητούν την ύπαρξη του κορονοϊού και να βλέπουν σενάρια επιστημονικής φαντασίας πίσω από τον εμβολιασμό. Αυτό όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της συνοικίας της Άβαντος. Εκεί οι πολίτες εμβολιάζονται και η ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της πολιτείας κρίνεται εντυπωσιακή. Αυτό τόνισε ο Δαγλία ΣΑΡ, πρόεδρος του Συλλόγου Αλληλεγγύη και Ανάπτυξη. Υπάρχει ανταπόκριση και εμβολιάζονται πάρα πολλοί συμπολίτες μανουσουμάνοι που ανήκουν στην περιοχή της Άβαντος και γενικότερα στην Αλεξανδρούπολη. Και οφείλω να ομολογήσω ότι εμένα μου έχει προκαλέσει έκπληξη το ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ανταποκρίνονται και κλείνουν ραντεβού για να εμβολιαστούν. Αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει γενικότερα, γενικότερα ακούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι ακόμη είναι δύσπιστοι και αντιμετωπίζουν τον εμβολιασμό με μια καχυποψία, με ένα φόβο. Σε αυτό φυσικά έρχεται και το γεγονός ότι οι δικοί μας άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και στην επικοινωνία. Πολλοί κάτοικοι της συνοικίας εμβολιάστηκαν και άλλοι προγραμμάτισαν το ραντεβού τους για το επόμενο διάστημα. Οι κάτοικοι στο τέρμα Άβαντος δεν γνωρίζουν από θεωρίες συνωμοσίας, κάτι που κατά τον Δαγλία ΣΑΡ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ελλείψη υποδομών. Δεν υπάρχει και ενημέρωση ειδική η οποία θα πρέπει να έχει προβλεφθεί για μένα. Οπότε έρχεται αυτή η καχυποψία που παρατηρούν γενικότερα σε πολύ μεγαλύτερες πόλεις και ανθρώπους οι οποίοι ας πούμε είναι ανώτερου βιωτικού επίπεδου. Γι' αυτό το λόγο μπορώ να πω ότι είναι μια θετική έκπληξη ότι πάρα πολλοί μουσουλμάνοι έχουν εμβολιαστεί και συνεχίζεται με αυξάνεται ο αριθμός αυτών που κλείνουν ραντεβού για να πάνε να εμβολιαστούν. Υπάρχει συνεχόμενη ροή, το οποίο ελπίζουμε να φτάσει να ξεπεράσει κιόλας τους μισούς. Σας λέω, αν κρίνουμε το γεγονός ότι αυτή η περιοχή, και είναι μια ευκαιρία να ξαναπούμε τα ίδια πράγματα, περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο που όλοι οι μαθητές σε όλη τη χώρα έκαναν τα μαθήματά τους με τηλεκπαίδευση. Σε αυτή την περιοχή το 90% των μαθητών απήχαν από αυτή τη διαδικασία, διότι δεν είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ. Το έτος 2021 δεν υπάρχουν υποδομές και δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και στην επικοινωνία. Έχουμε δει ότι η ενημέρωση και η επικοινωνία παίζουν πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο και στην πρόληψη αλλά και στην καταπολέμηση αυτής της δύσκολης κατάστασης που βιώνει όλη η χώρα. Δυστυχώς αυτή την περιοχή λοιπόν δεν υπάρχουν αυτές τις δυνατότητες και με βάση αυτό κρίνω ότι είναι πολύ θετικός ο αριθμός. Δεν μπορώ να μιλήσω με απόλυτους αριθμούς, αλλά η ροή που παρακολουθώ πιστεύω ότι είναι θετική. Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια, είπε ο κύριος Γιασάρ. Οι συνέπειες του όμως έγιναν εντονότερες στην περίοδο της καραντίνας, όταν δηλαδή τα μαθήματα στα σχολεία διεξάγονταν εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου. Ο Δήμος δέχτηκε το αίτημά μας, το οποίο δεν έχουμε δει κάποια ανταπόκριση, όμως εμείς συνεχίζουμε, κάνουμε επαφές με βουλευτές του νόμου, έχουμε στείλει επιστολές στα Υπουργεία, επικοινωνούμε με όλες τις παρατάξεις, προσπαθούμε όπου μπορούμε να βγάλουμε μια φωνή και να φωνάξουμε ότι επιτέλους πρέπει η πολιτεία να δει αυτή την περιοχή και να υπάρξουν υποδομές ώστε να αποκτήσουν τα αυτονόητα πράγματα. Για το θέμα των υποδομών στον οικισμό έχουν ενημερωθεί και βουλευτές και θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις στο μέλλον, τόνισε ο Δαγλία ΣΑΡ. Κάλεσε δε την πολιτεία να σκύψει στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες πολίτες της Αλεξανδρούπολης.
Σε κλειό καύσωνα μπαίνει η χώρα, με την θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική άνοδο, αγγίζοντας μάλιστα τις επόμενες ημέρες ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όμως τα φαινόμενα θα είναι εξασθενημένα, ενώ στις ορεινές περιοχές αναμένονται και σποραδικές αραιές βροχοπτώσεις. Έρχεται καύσωνας διαρκείας από την Αφρική, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής που κινούνται προς την περιοχή μας θα προκαλέσουν αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο θα είναι το Ιόνιο και τα υπηρωτικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της υπηρωτικής Ελλάδος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από την 5η 24 έκτου έως και την Κυριακή 27 έκτου, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμαίνονται περί τους 38 με 41 βαθμούς Κελσίου, χωρίς όμως να αποκλείεται σε ορισμένες περιοχές λόγω τοπικών συνθήκων και να τους ξεπεράσουν. Επισημαίνεται ότι το τετραήμερο 5η με Κυριακή θα σημειώσουν σταδιακή άνοδο και ελάχιστες θερμοκρασίες πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά. Ειδικότερα για την Αττική, οι μέγιστες θερμοκρασίες την 5η και την Παρασκευή θα φτάσουν τους 37 βαθμούς και το Σάββατο και την Κυριακή τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στις παραθαλάσσιες περιοχές, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η ζέστη πρόσκαιρα θα υποχωρήσει την ερχόμενη Δευτέρα στις 28 του μηνός. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Με έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποφασίστηκε ομόφωνα η υποβολή επιστολής αιτήματος προς την Εθνική Τράπεζα για την συνέχιση λειτουργίας του υποκαταστήματος της Σφαίρες. Στην επιστολή αναλύονται οι λόγοι που πρέπει να παραμείνει το υποκατάστημα ανοιχτό, καθώς και οι επιπτώσεις της απόφασης αυτής στους κατοίκους. Την επιστολή υπογράφουν 37 Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αλεξανδρούπολης. Ψήφισμα προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στις Σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης υπέγραψαν 37 Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αλεξανδρούπολης. Το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα έγκριση υποβολής επιστολής αιτήματος προς την Εθνική Τράπεζα για την συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήματος στη Δημοτική Ενότητα Φερών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης δια περιφοράς και τέθηκε εκτάκτος λόγω της ευνίδιας απόφασης να κλείσει το εν λόγω υποκατάστημα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Κολλιός, αναφέρθηκε στην εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη για το θέμα, επισημένοντας τα εξής. Με λύπη ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να αναστείλετε την λειτουργία του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το δυσάρεστο αυτό γεγονός έρχεται να επιβαρύνει έντι περισσότερο την ήδη δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Δημοτικής Ενότητας Φερών. Επί σειρά ετών, η περιοχή δέχεται πολλαπλά πλήγματα με ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των δεκάδων χιλιάδων και πλέον κατοίκων. Η πολυετής οικονομική κρίση καταράκωσε την αγροτική παραγωγή, που είναι και η βασική ενασχόληση, και έστειλε στον αδύρ την εμπορική δραστηριότητα. Οι ζωονόσοι μείωσαν δραστικά το ζωικό κεφάλαιο. Η σταδιακή αφέμαξη των υπηρεσιών εμποδίζουν κάθε προοπτική ανάπτυξης. Η παράνομη μετανάστευση μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων δημιουργεί μεγάλα προβλήματα που εκτονώνονται στις Σφαίρες ως πρώτο αποδέκτη της Ελλάδας, με αποκορύφωμα την περσινή εθνική κρίση με την γείτονα χώρα. Αυτά τα γεγονότα προξενούν μεγάλη αναστάτωση και ανασφάλεια στις οικογένειες των παραμεθόριων οικισμών. Η πανδημία δυστυχώς δεν εξαίρεσε την περιοχή, η οποία επλήγει σημαντικά, όπως και όλη η χώρα και ο πλανήτης. Στους οικισμούς των Φερών ζουν κυρίως ηλικιωμένοι και υπερήλικες, συνταξιούχοι, αγρότες και μετανάστες που επέστρεψαν στην πατρίδα τους μετά από πολλά χρόνια εργασίας στην ξενιτιά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ώστε να αξιοποιούν διεξοδικά τις υπηρεσίες e-banking. Με το κλείσιμο του υποκαταστήματος, θα είναι αναγκασμένοι να ταλαιπωρούνται αφάνταστα, μετακινούμενοι 30 με 40 χιλιόμετρα από τα χωριά τους στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να ανοίξουν ένα τραπεζικό λογαριασμό, να κάνουν ανάληψη, κατάθεση κτλ. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν δικαιολογημένα συναισθήματα αγανάκτησης, αν όχι οργής στους πολίτες της περιοχής των Φερών για την απόφασή σας. Εκπροσωπώντας θεσμικά το Δήμο Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ να επανεξετάσετε το θέμα και να διατηρήσετε ανοιχτό το υποκατάστημά σας, διευκολύνοντας σημαντικά την πρόσβαση των κατοίκων στις υπηρεσίες σας. Μια τέτοια θετική εξέλιξη
θα προσδώσει ιδιαίτερο κύρος στο κοινωνικό και εταιρικό προφίλ της Εθνικής Τράπεζας και θα εκτιμηθεί δεόντως από την τοπική κοινωνία. Η διατήρηση της λειτουργίας του καταστήματος εκ μέρους σας θα μας δώσει τη δυνατότητα ως Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε την ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με την τράπεζά σας, όπως και με όλες τις τράπεζες που διατηρούν υποκατάστημα στις σφαίρες σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις του Δήμου και των νομικών προσώπων του. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί μια κοινωνική ταραχή και απογοήτευση, η οποία θα επιφέρει αρνητικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στις συνεργασίες των πολιτών, των επαγγελματιών και του Δήμου με την Εθνική Τράπεζα. Προκειμένου να συζητήσουμε και να αναλύσουμε διεξοδικά την επιχειρηματολογία μας για το θέμα αυτό, προτίθεμαι και επιθυμώ άμεσα μια συνάντηση μαζί σας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ως προς το ελάχιστο ανάστημα 1,70 που κρίνεται αντισυνταγματικό, καθώς γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο φύλων. Η απόφαση αυτή αφορά το ελάχιστο ανάστημα για την πρόσβαση στις σχολές αξιωματικών και αστιφυλάκων της αστυνομίας. Σύμφωνα με την απόφαση, προκαλείται έμεση διάκριση λόγω φύλου εις βάρος των γυναικών υποψηφίων. Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας καθορίζεται ως αντισυνταγματικό το ελάχιστο ανάστημα το 1,70 για άνδρες και γυναίκες υποψήφιους στις σχολές αξιωματικών και αστιφυλάκων της ελληνικής αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες του πρωτοθέμα.gr. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά δικαίωση των γυναικών υποψηφίων αστυνομικών σχολών που δεν έχουν ανάστημα 1,70. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομη τη ρύθμιση του κοινού ορίου αναστήματος για την πρόσβασή τους στις σχολές αστιφυλάκων και αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Οι αποφάσεις αυτές ανοίγουν τον δρόμο μέσω δικαστικής διεκδίκησης για την εισαγωγή γυναικών στην ελληνική αστυνομία, οι οποίες είχαν αποκλειστεί αποδεδειγμένα λόγω αναστήματος κάτω του ορίου 1,70 σε παλαιότερους διαγωνισμούς, εφόσον είχαν βρεθεί να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65, δήλωσε στο πρωτοθέμα.gr ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες αποφάσεις αναμένεται να επηρεάσουν και τα όμοια όρια του αναστήματος που υφίστανται για τις σχολές του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος. Τα προηγούμενα όρια αναστήματος για τις γυναίκες ήταν 1,60 για το λιμενικό σώμα και 1,65 για το πυροσβεστικό σώμα. Πάντως, το όριο αναστήματος για υποψήφιους αστυνομικούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είτε δεν υφίσταται καν είτε έχει προβλεφθεί σε πολύ χαμηλά όρια και σε κάθε περίπτωση πολύ κάτω του μέσου όρου αναστήματος. Συγκεκριμένα, στις χώρες Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φιλανδία δεν υφίσταται κανένα όριο αναστήματος. Θα παραμείνουμε στο θέμα το προηγούμενο με τις σφαίρες, κυρίες και κύριοι, και το κλείσιμο του υποκαταστήματος Εθνικής Τράπεζας. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Αντιδήμαρχο Φέρων, τον κύριο Δημήτρη Κολιώνη. Κύριε Κολιώνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σήμερα έχει έγινε και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό να αποσταλεί μια επιστολή, ένα αίτημα συνάντησης, προκειμένου και να μην κλείσει το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Πότε το πληροφορηθήκατε εσείς αυτό? Εγώ επικοινώνησα και επισκέφτηκα το κατάστημα την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και συνομίλησα εκεί με τους υπαλλήλους και, και αυτοί μου ανακοινώσανε ότι ναι, έχουν την πληροφόρηση από τα κεντρικά τους ότι πρέπει μέχρι τις 19, αν δεν κάνω λάθος, το επόμενο μήνα να κλείσουν το κατάστημά τους. Mm-hmm. Πρέπει εδώ να τονίσω βέβαια ότι αυτό έχει ξαναακουστεί περί το Μάρτιο. Και στην επίσκεψη που είχα κάνει πάλι στην Εθνική Τράπεζα μου διαβεβαίωναν ότι τα στοιχεία τα οποία έχουμε εδώ ως υποκατάστημα στις σφαίρες ήταν τέτοια τα οποία μόνο ο κλείσιμο δεν δικαιολογούσαν. Ίσα ίσα μάλιστα οι δείκτες ήταν τόσο καλοί που έπαιρναν και τα εύσημα για την ανωδική πορεία που έχει το κατάστημα των Φερών. Μάλιστα. Και τι να άλλαξε μετά, τι λέτε εσείς, κοιτάξτε, καταρχήν δεν ζούμε σε διαφορετική χώρα όλοι μας. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια το 39% των τραπεζών ανά την Ελλάδα έχει κλείσει. Mm-hmm. Και πάρα πολλά στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πληροφορούμε μάλιστα ότι μαζί με το κατάστημα των Φερών εξαγγέλθηκε κάτι ανάλογο και για την Ελευθερούπολη, για τα Σπάτα και για άλλες περιοχές. Εκτιμώ, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες για τα άλλα καταστήματα, ότι το ζήτημα εδώ δεν είναι οικονομικό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι η βιωσιμότητα του καταστήματος που κλείνει για το οποίο το κλείνει η τράπεζα, αλλά είναι το περίφημο κόστος παραγωγής όσον αφορά τη μείωση των εργαζομένων
στην οποία πρέπει να προχωρήσουν. Έτσι, γιατί θα σας ρωτούσα, ας πούμε, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, συναλλάσσονται με τη συγκεκριμένη τράπεζα, αλλά όταν εσείς έχετε ήδη πριν από 3 μήνες κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει η βιωσιμότητα του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, σίγουρα δεν είναι άρα αυτό το δεδομένο. Δεν είναι στενά οικονομικά τα κριτήρια. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Επίσης, πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι η Τράπεζα στις Σφαίρες ήρθε και λειτουργεί ανελιπώς από το 1969. Από το 1981 είναι στο χώρο στον οποίο βρίσκεται, σε ένα ιδιόκτητο χώρο όπου βρίσκεται και τώρα. Ένα ζηλευτό κτίριο στο κέντρο των Φερών, το οποίο θα μείνει ένα κουφάρι. Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα ιδιαίτερα. Επίσης, ήθελα να τονίσω ότι όλα αυτά τα χρόνια οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και οι στρατιωτικοί, τα τελευταία χρόνια και οι σύνοροφύλακες, χίλιοι στρατιωτικοί είναι που υπηρετούν στην περιοχή μας, 250 περίπου σύνοροφύλακες, όλοι αυτοί συναλλάσσονται με την Εθνική Τράπεζα. Επίσης, ήθελα να τονίσω ότι την τελευταία τριετία η Εθνική Τράπεζα έχει κάνει μια γενναία μεταφορά, ας πούμε, και έχει αλλάξει προσανατολισμό, θα έλεγα, και κινείται και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους με την περίφημη συμβουλιακή γεωργία και κτηνοτροφία. Περισσότερα από 5 εκατομμύρια είναι το εισόδημα των αγροτών, το οποίο περνάει είτε αφορά το βαμπάκι είτε αφορά άλλα προϊόντα όπως είναι το ρύζι και η μυδική, μέσα από τις τράπεζες. Και όλα αυτά είναι είτε απευθείας στους λογαριασμούς είτε με επιταγές, οι οποίες στην πλειοψηφία τους, επειδή ακριβώς η Εθνική Τράπεζα συνεργάζεται με τα μεγάλα οικοκυστήρια της Ελλάδος, είναι επιταγές της Εθνικής Τράπεζας. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο προχωρούν σε αυτή την ενεργειά τους. Άρα μιλάμε εκτιμώ, έτσι. Εκτιμώ ότι εάν δώσουν τη δυνατότητα να τους εξηγήσουμε το τι πραγματικά θα χάσουν, θα αναιρέσουν αυτή την απόφαση τους. Μα φυσικά και αυτοί γνωρίζουν, βλέποντας, ας πούμε, και τα ταμεία τους και όλες αυτές τις συναλλαγές τις οποίες αναφέρεται, κύριε Κουλιώνη, είναι λογικό να περιμένουν και μία αλφα αντίδραση. Δηλαδή, και μιλάμε για ανθρώπους, πέρα από αυτούς που είπατε, τους στρατιωτικούς και τα λοιπά, τους νέους αγρότες, οι οποίοι μπορούν να χειριστούν ίσως καλύτερα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών και συναλλασσομένων με τη συγκεκριμένη Επίσης, Εθνική Τράπεζα ηλικιωμένων. Όπως ανέφερα, η τράπεζα εδώ είναι από το 1969. Όλοι οι μετανάστες Δυτικής Γερμανίας. Όλη αυτή την τράπεζα, από αυτή την τράπεζα ξεκίνησαν. Με την Εθνική Τράπεζα συναλλασσόταν. Επί τόσα χρόνια που παίρναν τον υδρότα τους, που παίρναν το συνάλλαγμά τους, ήταν καλοί και τώρα τους πετάμε σαν λεμονόκουπες. Αυτή είναι η λογική του κοινωνικού προφίλ που θέλει να περάσει η μεγάλη μας φίλη. Mm-hmm. Όπως έλεγε στη διαφήμιση. Και μιλάμε ότι όλοι αυτοί θα στραφούν προς μία άλλη τράπεζα, όχι ότι θα μπουν στη διαδικασία να μεταφέρονται 30 και 40 χιλιόμετρα. Πριν γίνει αυτό, να αναστείλουν αυτήν την απόφαση την οποία πήραν, να γίνει η συνάντηση η οποία θα γίνει προφανώς με τον Δήμαρχο τις επόμενες μέρες, και αν καταλήξουν ότι πραγματικά τους συμφέρει, δεν τους συμφέρει, ας βγάλουν μια απόφαση να μας πούν ότι δεν μας συμφέρει να είμαστε στις Σφαίρες για αυτόν τον λόγο. Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να φύγουν από τις Σφαίρες. Mm-hmm. Κερδισμένοι θα είναι στις Σφαίρες αν μείνουν. Οι Σφαίρες είναι ένα αγροτικό κέντρο, το οποίο διαρκώς θα αναπτύσσεται από εδώ και πέρα. Όσο θα αναπτύσσεται η γεωργία και η κτηνοτροφία, δεν έχουν λόγο να φύγουν από τις Σφαίρες. Νομίζω ότι ήταν μια βιαστική απόφαση η οποία παίρνεται σε ένα κλειστό γραφείο των Αθηνών, όπου μπαίνουμε μπροστά σε ένα χαρτί ή σε έναν υπολογιστή και λέμε ότι έχουμε 100 καταστήματα και πρέπει να τα κάνουμε 90. Mm-hmm. Και τι θα κάνουμε, θα απομειώνουμε την περιφέρεια. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι γίνεται το μεγάλο λάθος της τράπεζας. Ναι, επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι μια βιαστική απόφαση. Ας δώσουν την ευκαιρία να τους εξηγήσουμε το πόσο ακριβώς λάθος κάνουν και νομίζω ότι θα βγουν και κερδισμένοι. Ελπίζουμε πραγματικά να βρει ανταπόκριση η επιστολή και το αίτημα, το ομόφωνο αίτημα. Ήθελα επίσης, αν μου δίνετε για ένα δευτερόλεπτο το λόγο, να ευχαριστήσω σήμερα το σύνολο των συναδέλφων οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος, 37 στους 41. Προφανώς οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν το αντιλήφθηκαν επειδή έγινε λίγο έκτακτο. Νομίζω ότι και οι 41 συμφωνούν στο ψήφισμα, μας και το ότι πρέπει σύσσωμοι να προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε.
Έτσι, και αυτό είναι και ακόμα ένα θετικό της υπόθεσης, κύριε Κολγιώνη, η ομοφωνία που υπήρξε, έτσι, φυσικά, για κάποια θέματα είναι τα οποία... ζητήματα έτσι, τα οποία ξεπερνάνε τους μικροκομματισμούς και διαξυφισμούς τους οποίους πρέπει να έχουμε και πρέπει ενωμένα να διεκδικήσουμε την παραμονή της τράπεζας. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολγιώνη. Να είστε καλά. Από τις 19 Ιουνίου επαναλειτουργήσαν και ειδικέντρισαν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων τα θεματικά πάρκα και οι παιδότοποι, χώροι που παρέμειναν κλειστοί επί 8 μήνες σε όλη την Ελλάδα. Λειτουργούν πια με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παιχτών με το παιχνίδι κάθε φορά που χρησιμοποιείται. Με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, μάσκες, αντισηπτικά και αποστάσεις, άνοιξαν τα Λούνα Πάρκ, οι παιδότοποι και οι λοιπές δραστηριότητες που έχουν επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλειτουργήσε μετά από 8 δύσκολους μήνες το θεματικό πάρκο που βρίσκεται κάτω από τον φάρο της Αλεξανδρούπολης. Άνοιξα μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 8 μήνες. Είμαστε και εμείς ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας για την έναρξη. Το πώς βλέπετε και διαπιστώνετε, το πάρκο είναι πλήρως ανακαινισμένο. Όλα τα παιχνίδια έχουν ανακαινιστεί, έχουν γίνει από την αρχή. Έχουν μπει καινούργια πράγματα, έχουν ανακαινιστεί ο χώρος από το καφέ, ο χώρος από τις τουαλέτες. Σχεδόν έχει γίνει μια ολική ανακαίνιση και στο δρόμο μας συναντούσανε και στο τηλέφωνο. Είχαμε αρκετά τηλέφωνα τον τελευταίο καιρό για το πότε θα ανοίξουμε. Τα πρώτα μηνύματα που παίρνουμε από τους πελάτες που μας επισκέφτηκαν στο τριήμερο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Τους άρεσε πάρα πολύ η καινούργια όψη του πάρκου. Η προσδοκία μας είναι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και όσο δυνατόν καλύτερα με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να είμαστε όπως πρέπει απέναντι τους. Στον συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις τουλάχιστον 4 μέτρων μεταξύ των μηχανημάτων, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι κυκλοφορίας. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και πελάτες. Υποχρεωτικά υπάρχει και η διαθεσιμότητα αντισηπτικών στην είσοδο κάθε παιχνιδιού. Στην είσοδο και στην έξοδο του κάθε παιχνιδιού υπάρχουν απολυμαντικά και για τα παιδιά. Μπαίνοντας κάποιο παιδί μέσα στο χώρο του κάθε παιχνιδιού ή βγαίνοντας, οι υπάλληλοι του πάρκου απολυμμένουν και στην είσοδο και στην έξοδο τα χέρια των παιδιών. Επίσης, σε πάρα πολλά σημεία του πάρκου υπάρχουν επίσης απολυμαντικά είτε για μικρούς είτε για μεγάλους. Όπως βλέπετε, κρατούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά όσον αφορά και τα τραπεζοκαθίσματα. Είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γενικά θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με θέματα καθαριότητας υγειονομικών πρωτοκόλων για να κάθονται ήσυχοι οι γονείς να απολαμβάνουν έναν καφέ ή ένα σνακ και τα παιδιά τους να παίζουν ελεύθερα υπό την επιτήρηση του δικού μας προσωπικού. Μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχνιδιού θα πρέπει να γίνεται απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παικτών με το παιχνίδι. Είναι μια διαδικασία δύσκολη για τους εργαζόμενους της επιχείρησης, ωστόσο είναι απαραίτητη για να παραμείνουν όλοι ασφαλείς, επεσήμανε ο Γιώργος Μόκαλης. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, γιατί εμείς, όπως ξέρετε, κάνουμε και το χριστουγεννιάτικο χωριό της Αλεξανδρούπολης με τα παγοδρόμια και τις υπόλοιπες δράσεις και για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο 8 μήνες να μην έχουμε δουλέψει καθόλου. Μπορώ να πω ότι και το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν σαν να μην δουλέψαμε, γιατί ανοίξαμε τέλος Ιουνίου και λόγω του κορονοϊού δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε. Γι' αυτό κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλο το προσωπικό και όλο το team που απαρτίζει το πάρκο, το Yuppie Luna Park, και ετοιμάσαμε για τον κόσμο ένα πάρκο εντελώς διαφορετικό. ...406 νέα κρούσματα και 16 θάνατοι ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ. Από αυτά 4 είναι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, ήδη 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό και με τις 2 δόσεις, με βάση τους ρυθμούς
του εμβολιαστικού προγράμματος είναι εφικτός ο στόχος του εμβολιασμού του 70% του πληθυσμού, δηλαδή για να χτιστεί το πολυπόθητο τείχος ανοσίας μέσα στο καλοκαίρι. Ο κορονοϊός παραμένει ανάμεσά μας, αν και είναι φανερό από τα επιδημιολογικά δεδομένα πως τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα πια. Η προσοχή ωστόσο είναι απαραίτητη, καθώς το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Και οι φωνές που μιλούν για νέο κύμα επέλυσης του κορονοϊού το Σεπτέμβριο κάθε άλλο παρά λίγες είναι. Για όλα αυτά τα δεδομένα ενημέρωσαν την 3η 22 Ιουνίου η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Πλέον οι ενημερώσεις θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, όπως ανακοινώθηκε στην έναρξη της ενημέρωσης, μία για το εμβόλιο, η οποία γίνεται παραδοσιακά κάθε Δευτέρα, και μία κάθε Πέμπτη με τις συνεδριάσεις των ειδικών. Τον λόγο αρχικά πήρε η Μαρία Θεοδωρίδου, η οποία τόνισε πως υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με διπλή χαρά, αφού θεωρείται σύμμαχος στη μάχη κατά της πανδημίας. Η ίδια είπε πως η υποχώρηση της πανδημίας οφείλεται κυρίως στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, ενώ έκρουσε καμπανάκι για την μετάλλαξη Δέλτα και το ενδεχόμενο νέο κύματος της πανδημίας. Σημείωσε με νόημα πως αν έρθει αυτό το νέο κύμα θα είναι υπιότερο σε ό,τι αφορά τις νοσηλίες και τους θανάτους και θα αφορά αποκλειστικά τους ανεμβολιαστούς. Σε 20 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστήνεται ως πρόγραμμα εμβολιασμού οι δύο δόσεις του εμβολίου με της AstraZeneca γίνεται σύσταση χορήγησης της δεύτερης δόσης με το ίδιο εμβόλιο, αφού ο οποιοσδήποτε κίνδυνος στη δεύτερη δόση του εμβολίου είναι πρακτικά ελαχιστότατος. Και αναφερόμαστε στον κίνδυνο των θρομβώσεων, το σπάνιο αυτό ανεπιθύμητο συμβάν, το οποίο όμως μας έχει προβληματίσει, και για συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις τέτοιων ιστορικών θρομβώσεων υπάρχει, όπως έχουμε προηγούμενα ανακοινώσει, η δυνατότητα χορήγησης ενός άλλου τύπου εμβολίου. Όμως η χορήγηση δύο διαφορετικών τύπων εμβολίων είναι ακόμη υπό μελέτη. Οι διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης των εμβολίων δεν έχουν εγκρίνει, δεν έχουν τα στοιχεία για την έγκριση, την άδεια της γενικής χορήγησης, όπως λέμε, ετερόλογων εμβολίων. Υπάρχουν βέβαια στοιχεία με ευίωνες προβλέψεις για την ασφάλεια και την ανοσογονικότητά τους. Καμία λοιπόν δεύτερη δόση δεν πρέπει να χαθεί ή να καθυστερήσει. Κανείς δεν πρέπει να μείνει ανεμβολίαστος. Το λόγο πήρε μετά ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος είπε πως σήμερα θα έχουμε περίπου 110.000 εμβολιασμούς. 4.150.000 συμπολίτες μας έκαναν τουλάχιστον μία δόση, ενώ πάνω από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Αναφορικά με τις παραδόσεις του Ιουλίου, ανακοίνωσε πως η Pfizer θα παραδώσει πάνω από 1.150.000 δόσεις, η Moderna 380.000 δόσεις, η Johnson & Johnson θα παραδώσει 152.000 δόσεις έως το τέλος Ιουνίου και 171.000 δόσεις τον Ιούλιο. Με 43% των συμπολιτών μας να έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση και το 30% να έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Με βάση τις αναμενόμενες παραδόσεις που έχουμε από τις εταιρείες και τη δυναμικότητα του συστήματος, αν συνεχιστεί η ανταπόκριση των πολιτών, είναι εφικτός ο στόχος του 70% εντός του καλοκαιριού. Λόγω της αλλαγής που έχουμε στην αποθήκευση των εμβολίων, μειώσαμε το διάστημα σε 6 μέρες που κάποιος δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού εάν ακυρώσει ή αλλάξει το ραντεβού του περισσότερο από 3 φορές. Επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω ότι με το άνοιγμα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, πολίτες άνω των 18 ετών για όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, από εδώ και στο εξής, τα εμβολιαστικά κέντρα μπορούν να καλέσουν οποιοδήποτε πολίτη άνω των 18 ετών στις αδιάθετες δόσεις. Κλείνοντας, λέω ότι οι πολίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Άηλη δεν έχουν εμβολιαστεί. Έχουμε προγραμματίσει εκ νέου ραντεβού και θα σταλεί SMS. Αυτό θα γίνεται σταδιακά, θα αρχίσει από σήμερα το βράδυ με το προτινόμενο νέο ραντεβού, έτσι ώστε αν θέλουν να το επιβεβαιώσουν και να εμβολιαστούν. Τα πρώτα μηνύματα θα αρχίσουν να φεύγουν από σήμερα το βράδυ.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 406, εκ των οποίων κανένα δεν εντοπίστηκε σε ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 418.943, εκ των οποίων 51% είναι άντρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 32 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 614 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 16, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.581 θάνατοι. Το 95% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 277. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. Το 82% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.619 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας είναι 59. Ο μέσος όρος εισαγωγών του 7 ημέρου είναι 63 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 78 έτη. Όσον αφορά τα κρούσματα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον Εύρο και στην Ροδόπη δεν εντοπίστηκε και πάλι κανένα κρούσμα. Στο νομό Ξάνθης εντοπίστηκε ένα κρούσμα, στο νομό Καβάλας ένα κρούσμα, στο νησί της Θάσου δεν καταγράφηκε κανένα κρούσμα, στην περιφερειακή ενότητα Δράμας δύο κρούσματα και στον γειτονικό νομό των Σερών πέντε κρούσματα. Διαδικτυακή εκστρατεία ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε τις ζητήματα εξαρτήσεων και δράσης σε διάφορες πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών που τιμάται στις 26 Ιουνίου. Το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός, που έχει ενεργή παρουσία στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης για ενήλικες με διαφορετικές μορφές εξάρτησης από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια. Στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση ναρκωτικών και τη διακίνησή τους, έχει η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που τιμάται κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου. Με αφορμή τη μέρα αυτή, το Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ΚΕΘΕΑ Κιβωτός διοργανώνει διαδικτυακή εκστρατεία ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα εξαρτήσεων. Να υπενθυμίσουμε στους συμπολίτες μας εδώ στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη ότι έχουμε τη χαρά να υλοποιούμε δύο δράσεις του ΕΣΠΑ και να υλοποιούμε δύο καινούριες μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε όλο το εύρος περιφέρειας. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα το Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και σε Ξάνθη και Κομωτινή η Κινητή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Το φετινό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών είναι το «Στάσου δίπλα μου». Αποτελεί το σύνθημα, το μήνυμα της καμπάνιας, πανελλαδικής καμπάνιας του ΚΕΘΕΑ για αυτή την ημέρα. Υπενθυμίζει για άλλη μια φορά την ουσία της υποστήριξης και της αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχέση τους με τις ουσίες, όποιες και αν είναι αυτές, παράνομες, νόμιμες, αλλά και γενικότερα τις εξαρτήσεις. Το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός δημιουργήθηκε το 2002, ύστερα από αιτήματα φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης για ενήλικες με διαφορετικές μορφές εξάρτησης από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και τις οικογένειές τους. Τα συμβουλευτικά κέντρα Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής και Καβάλας προσφέρουν σε χρήστες ναρκωτικών υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και κινητοποίησης για θεραπεία. Ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων, προετοιμάζουν και παραπέμπουν είτε στην ανοιχτή θεραπευτική κοινότητα Κιβωτός στην Καβάλα, είτε σε θεραπευτική κοινότητα διαμονής του ΚΕΘΕΑ σε άλλη πόλη. Τα τελευταία χρόνια το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός προσφέρει επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής και στην Ορεστιάδα. Το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός είναι το πρόγραμμα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Λειτουργεί από το 2002. Καλύπτει όλη την περιφέρεια πλην της Δράμας προς το παρόν. Για φέτος έχουμε οργανώσει, οι συνάδελφοι δηλαδή σε συνεργασία έχουν οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις σε κάθε πόλη της περιφέρειας.
Για την Αλεξανδρούπολη είναι σημαντικό ότι από τις 22 Ιουνίου ως και τις 26 τρέχει μία διαδικτυακή εκδήλωση όπου προσκαλούμε τους συμπολίτες μας να δώσουν έμφαση στη θετική πλευρά της ζωής και να ανεβάσουν φωτογραφίες με πράγματα, έννοιες, αντικείμενα, πρόσωπα τα οποία τους ενδυναμώνουν. Η πρόληψη και η θεραπεία των εξαρτήσεων στηρίζονται στην επαφή, την επικοινωνία, τη σύνδεση πρόσωπο με πρόσωπο, τη σχέση, το μοίρασμα, την αποδοχή. Οι ανθρώπινες σχέσεις και τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης μπορούν να αποτελέσουν προστατευτικούς παράγοντες που πολλαπλασιάζουν τις παραπάνω δυναμικές. Στο πλαίσιο της φετινής Παγκόσμιας ημέρας, στο Κεφαιά Κιβωτός διοργανώνει σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση θα τρέχει όλη την εβδομάδα. Παράλληλα, τις βασικές ημέρες, δηλαδή την Παγκόσμια ημέρα το Σάββατο και την προηγούμενη, θα υπάρχει περίπτερο με ενημερωτικό υλικό στο πάρκο στην Αργό. Εκεί οι συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε διάφορες δράσεις καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος κυρίως. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με το πρώτο και δεύτερο σύστημα προσκόπων, καθώς και με την Κινσέπ Ακτίδα. Και όλα αυτά με την υποστήριξη, την πολύ σημαντική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι συμπολίτες μας δηλαδή θα προσκληθούν να κατασκευάσουν, να συμβάλλουν στην κατασκευή φάρων, μικρών φάρων, οι οποίοι θέλουμε να υπογραμμίζουμε τη σημασία που έχουν για τη ζωή όλων μας, το φως δηλαδή το οποίο μπορεί να εκπέμπουν διάφοροι φάροι στη ζωή μας και να μας δείχνουν το δρόμο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.